Λοιπόν, εγώ λέω Μέρη να μείνουμε στα ανατολικά. Mm-hmm. Είδαμε τι γίνεται στην Ιεράπετρα από τον Νίκο τον Πετάση. Ξεσηκώμε ως πάλι για το νοσοκομείο. Ας πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Σιτία. Εγώ όχι, στη Σιτία δεν θα πω. Το ξέρω. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Σιτίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καταρχήν να μας πείτε τι καιρό κάνει στη Σιτία. Να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πούμε τα υπόλοιπα. Ναι, ο καιρός είναι αρκετά καλός, άλεγα, για την εποχή. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είχαμε λιακάδα σχεδόν αρκετές ώρες το πρωί, αργότερα στην αιχεία, αλλά γενικά ο καιρός είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Βραχήκατε αρκετά, είχε βροχές στην περιοχή. Κοιτάξτε, αν και περιμέναμε έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχές, χιόνια, τελικά δεν έκανε τίποτα. Οι βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες και σε συγκεκριμένα σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, αλλά τίποτα ουσιαστικό. Ωραία. Δυστυχώς. Το λέτε, Ναι, όχι, ολοκληρώστε. Σε σχέση με αυτά που περιμέναμε και αυτά που δίναν τα μετεωρολογικά δελτία, ακραία φαινόμενα, τελικά δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, ειδικά και για τα χιόνια, που οφείλω να πω είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι πάνω σε αυτό, αλλά τελικά, όπως είδατε κι εσείς, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Mm-hmm. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι λέτε αυτό το δυστυχώς και το λέτε ένα χρόνο περίπου μετά από μια καταστροφική πλημμύρα στη Σιτία, που άφησε πολύ πολύ μεγάλες πληγές, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Ή θα πνιγόμαστε ή θα διψάμε ένα τα δύο. Δεν υπάρχει. Διάμεση λύση δεν υπάρχει, κύριε Δασκαλάκη. Όχι. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Εσείς όμως προετοιμάζεστε για τα χειρότερα. Είπατε ότι ήσασταν προετοιμασμένοι. Βέβαια δεν τεστάραμε τα αντανακλαστικά σας αυτή τη φορά, μιας και η κακοκαιρία δεν ήταν τόσο μεγάλη. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι προετοιμάζεστε και για τις επόμενες φορές που ενδεχόμενα χρειαστεί, δημιουργώντας ένα μητρό για ανθρώπους που χρειάζονται άμεση παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής μέρνας, ο Δήμος Σιτίας προέβη στην κατάρτιση ειδικού μητρώου για τις ευάλωτες ομάδες πολιτών που κατοικούν σε όλο το Δήμο, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωσή τους σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και της παροχής ειδικής μέρνας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων. Uh-huh. Απευθυνόμαστε σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα που κάνουν χρήση ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι τους για θεραπευτικές ανάγκες χρόνιων νοσημάτων, όπως η παραχή οξυγόνου, αιμοκάθαρση κλπ. Uh-huh. Επίσης, άτομα που μετακινούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ιατρικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για οτιδήποτε άλλο, και σε άτομα με αναπηρία που χρειάζεται ειδικό μέσο σε περίπτωση ανάγκης για τη μετακίνησή τους. Είναι σημαντικό για μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι να καταγραφούν σε ένα ειδικό μητρό, πάντα σεβόμενοι τα προσωπικά τους δεδομένα. Uh-huh. Κάνουν λοιπόν μία αίτηση προς την υπηρεσία τη δική μας, την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιτίας, με σκοπό να τους γνωρίσουμε, να δούμε ποιοι είναι, να τους καταγράψουμε, έτσι ώστε αν, ας πούμε, επίκειται μία μεγάλη διακοπή ρεύματος, uh-huh. ο ΔΔΕ θα τους ενημερώνει πολύ νωρίτερα, μία μέρα πριν, για τη διάρκεια αυτή τη διακοπή, έτσι ώστε να παίρνουν τα ανάλογα μέτρα. Επίσης, έχω μια διαβεβαίωση από τον κύριο Κανταρτζή, που είναι και ο προϊστάμενος του ΔΔΕ εδώ του Νομού Λεσσοσίου, ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά, επειδή έχουμε δύο εναλλακτικά δίκτυα, να κοιτάζει μήπως μπορεί να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να ταλαιπωρείται αυτοί οι άνθρωποι με τη μεταφορά δικτύου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βεβαίως, δηλαδή, κύριε Δασκαλάκη? Έτσι μου είπε ο κύριος Κανταρτζής, με διαβεβαίωση ότι μπορεί να γίνει. Επίσης, επειδή συζητήσαμε και για την υποστήριξη των κρίσιμων δομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είδαμε και πέρυσι, πρόπερση, συγγνώμη, στις πλημμύρες, uh-huh. ότι είχαμε ένα γενικευμένο blackout. Δηλαδή, όλη η Σιτία, όλος σχεδόν ο Δήμος έμεινε χωρίς uh-huh. ρεύμα. Χάσαμε και τα δύο δίκτυα, με αποτέλεσμα όλες οι μυπόγειες και υπόγειες κατοικίες να πλημμυρίσουν, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν να κάνουν επάντληση οι ηλεκτρικές αντλίες. Μου είπε λοιπόν ότι μπορεί και αυτό να το λύσει εν μέρη με την τοποθέτηση ΙΤΑΖΙΤΑ γεννητριών, δηλαδή, που μπορεί να φέρει σε γρήγορο χρόνο και να ενισχύσει τους υποσταθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που ξέρετε, γιατί
κρίσιμες υποδομές που έχει ο Δήμος δεν θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Βέβαια. Και κρίσιμες υποδομές είναι, αν και έχουν δικά τους ή τα ζήτα, όπως είναι το νοσοκομείο και το αεροδρόμιο, αλλά είδαμε αυτή την αστοχία όμως του αεροδρομίου πρόπερση που δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν οι γεννήτριες και βγήκε εκτός. Μια πολύ σημαντική υποδομή για την περιοχή μας σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εμείς την έχουμε συμπεριλάβει όλες αυτές τις υποδομές στο γενικό σχέδιο, έτσι ώστε έχουν δεν έχουν τα ζήτα να προσπαθήσει ο ΔΔΕ να μην αφήσει χωρίς παροχή ρεύματος αυτές τις υποδομές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχετε καταρτήσει ήδη ένα σχέδιο αντιμετώπισης πια της κλιματικής και της κρίσης γενικότερα και όχι προληπτικά μόνο, στην πηγή, στη στιγμή, στο πεδίο. Κοιτάξτε, αν και η πρόληψη είναι η αρχή των πάντων και η αντιμετώπιση όμως είναι και αυτό, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να γνωρίζεις από πριν τι θα κάνεις. Ποιες ενέργειες, πώς θα αντιμετωπίσεις, ποιους χωρίς θα εμπλέξεις και να είσαι έτοιμος και οργανωμένος ανά πόσα ώρα και στιγμή να μπορείς να παρέμβεις εκεί που χρειάζεται. Uh-huh. Για μας το μεγάλο στοίχημα, όπως ξέρετε, είναι η ανθρώπινη ζωή και αυτή είναι και ουσιαστικά και η οδηγία που έχουμε από το Δήμαρχο Στίγιας, τον κύριο Δερβάκη. Προέχει η ανθρώπινη ζωή. Και σε αυτό, όπως έχουμε πει, εξάλλου δεν κάνουμε καμία έκπτωση. Δεν χωράει καμία έκπτωση. Υπάρχει ο μηχανισμός του Δήμου, υπάρχουν και οι εθελοντές αντιδήμαρχε, δηλαδή υπάρχουν συνεπικουρικά. Βεβαίως. Επειδή προέρχομαι από τον εθελοντικό χώρο, είμαι και επικεφαλής σε μια ομάδα διάσωσης. Όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά έχουμε δώσει την ψυχή μας, μαζί βέβαια και με τον Ιστό Σταυρό, το τοπικό τμήμα, το Ερυθρού Σταυρού, έχουμε πραγματικά βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί όπως έχετε καταλάβει. Πλέον μιλάμε για ένα υποστελεχωμένο κράτος που αδυνατεί πολλές φορές να οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν σωστά και όπως πρέπει. Οπότε έρχεται ο εθελοντής πολίτης χωρίς να υποκαταστήσει το κράτος, να συνδράμει με την παρουσία του, με την εμπειρία του και με τον εξοπλισμό του, που πολλές φορές ξεπερνάει την ίδια την υπηρεσία που τον καλεί και η εμπειρία και η εκπαίδευση. Πάνω σε αυτό, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε καμία υπηρεσία προς Θεού, έτσι, ίσα-ίσα, απέναντίας. Ναι, ποντάρουμε στον εθελοντή διασώστη, θα έλεγα, και όπως γνωρίζετε, δεν το γνωρίζω, ότι πλέον στην Κρήτη, σύμφωνα με το δεύτερο πίνακα ανάρτησης του Μητρώου Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας, στην Κρήτη απέμειναν 6 ομάδες. Απεντάχθηκαν πάρα πολλές ομάδες, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Αυτό δεν έχει γίνει γενικώς γνωστό. Ναι, αυτό το ακούμε πρώτη φορά. Σας βγάζω λοιπόν μία είδηση, να κάτσετε να το ψάξετε λίγο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Έχουν αποκλειστεί λοιπόν πάρα πολλές ομάδες που μπορώ να πω έκαναν πραγματικά λειτουργήμα και αυτές. Δεν ανήκουν πλέον στον χώρο της πολιτικής προστασίας, στα εθελοντικά μητρώα της πολιτικής προστασίας. Και που σημαίνει με απλά λόγια ότι αν θα γίνει κάτι, δεν θα τους καλέσει καμία υπηρεσία. Θα πρέπει να έρθουν από μόνοι τους. Να πάρουν απλά την απόφαση και να έρθουν από μόνοι τους να βοηθήσουν. Με ποια κριτήρια έγινε αυτή η απένταξη, έτσι τα καλά καθούμενα, δηλαδή με ποιο σκεπτικό, ποια κριτήρια, κύριε Δασκάλα. Κοιτάξτε, λίγο μας είχαν μπερδέψει με τα μοντέλα. Τι μοντέλο θα ακολουθήσουν, μία το ιταλικό, μία το γαλλικό, κάπου το χάσαμε κι εμείς. Τα κριτήρια πραγματικά ήταν λίγο αποτρεπτικά για όλους μας, γιατί έπρεπε να μαζέψουμε αρκετά χαρτιά. Δηλαδή ουσιαστικά δεν δεχόταν κανένα πιστοποιητικό. Καμία βεβαίωση των εκπαιδεύσεων και των συνδρομών που είχαμε κάνει κατά καιρούς σε όλα αυτά τα περιστατικά. Είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες και ξεκινήσαμε από την αρχή. Αλλά το πιο βασικό από όλα ήταν για μας ότι αναγκάστηκε ο εθελοντής να πληρώσει από την τσέπη του, να πάει στον γιατρό, σε ψυχίατρο, να πάρει μια βεβαίωση ότι είναι καλά στην υγεία του, στην ψυχική υγεία, στη σωματική υγεία. Έπρεπε να βγάλουμε, να πάμε σε καρδιολόγους, να βγάλουμε βεβαιώσεις, να πάμε σε παθολόγους να κάνουν τις ανάλογες εξετάσεις, καταλαβαίνετε. Και επίσης έπρεπε να συμπληρώσω μία αίτηση, μία υπεύθυνη δήλωση μάλλον, ότι δεν διεκόμαστε, ακούστε λίγο, ποινικά, δεν έχουμε χρέη απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και η αιτιολογία ήταν για την πρόσληψή μας στο δημόσιο, έγραφε η αίτηση. Δηλαδή κάπου, όταν το διάβασα και εγώ σε πλάγι, λέω, μάλλον. Ποια πρόσληψη, αφού εσείς ήσασταν εθελοντές, δηλαδή για ποια πρόσληψη μιλάμε. Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί έγινε. Μπορείτε όμως εσείς ως δημοσιογράφοι που κάνετε μια πολύ ωραία δουλειά να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους πείτε τι συμβαίνει με αυτό. Και να σας δώσουν τις ανάλογες πληροφορίες. Βέβαια, θα το ψάξουμε. Πραγματικά, ψάχτε το. Ναι. Εννοείται. Καταλάβατε, δηλαδή, εδώ
Δηλαδή υπάρχει μια τιμωρία στον εθελοντή. Τιμωρία σε αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται να δώσει την ψυχή του, να βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή και λέει δεν τον θέλουμε, όχι, κάτσε σπίτι σου. Εντάξει, εμείς θα πάρουμε αυτούς που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, ίσως και να έχει μια λογική αυτό. Δεν θέλω τώρα να είμαι απόλυτος. Μπορεί να έχει κάποια λογική, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Μάλιστα. Επιστρέφοντας τώρα στο Δήμο Σιτίας, είμαστε πριν από λίγο ακούσατε και τον συνάδελφο, τον Νίκο Τοπετάση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με το νοσοκομείο, αν πρόκειται κι εσείς να συμμετάσχετε σε, σε αυτό το πανλασιθιώτικο ναι. κάλεσμα. Ναι. Έχετε εικόνα? Ναι. Θα γίνουν κινητοποίησεις από την πλευρά μας, σίγουρα. Όπως ξέρετε, έκλεισε και η παθολογική κλινική εδώ της Σιτίας. Και ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει, που δεν έχει βγει έτσι προς τα έξω, είναι ότι αναγκάζεται το ΕΚΑΒ να μεταφέρει όλα τα περιστατικά στον Άγιο Νικόλαο. Βέβαια. Ναι. Και είναι συνεχώς λοιπόν δύο ασθενοφόρα σε διαρκή κίνηση με αποτέλεσμα ο τομέας εδώ, ο τοπικός τομέας του ΕΚΑΒ, να μην έχει διαθέσιμο ασθενοφόρο αν χρειαστεί κάτι. Γιατί είναι όλη την ώρα στους δρόμους. Πολλές φορές έχουμε δει στη Σιτία μεταφορές ασθενών με ιδιωτικά αυτοκίνητα, κύριε Δασκαλάκη. Το έχουμε δει πολλές φορές. Ακριβώς ιδιωτικά, αλλά ναι, πω, είναι του εθελοντές. Τις έχουμε κάνει εμείς με την ομάδα της ΕΔΕΑΚ. Έτσι. Ναι. Γιατί μας έχει καλέσει μια υπηρεσία να κάνουμε μια διακομιδή, να πάμε σε ένα περιστατικό να το διαχειριστούμε και να το διακομίσουμε στο νοσοκομείο. Το πρόβλημα που λέτε προκύπτει και με τα ασθενοφόρα, γιατί θα είναι σε διαρκή κίνηση και δεν θα υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο για ένα έκτακτο περιστατικό. Πολύ σημαντικό και αυτό να ξέρετε. Βέβαια. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ. Και να πω κάτι κλείνοντας, ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, ούτε με το εντέλεσθε, ούτε με τίποτα. Μία είναι η λύση για να δοθεί ένα τέρμα σε όλο αυτό, την αναμπομπούλα που υπάρχει στα νοσοκομεία. Είναι καθαρά το οικονομικό κριτήριο. Εάν λοιπόν το κράτος αποφασίσει ότι ναι, πρέπει να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν λειτουργήμα, πρέπει να τους πληρώσει και να τους πληρώσει καλά, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όλη αυτή η ανομαλία λοιπόν δημιουργείται για αυτό το λόγο. Εντάξει, ένας γιατρός δεν μπορεί να είναι γιατρός με 1.300 ευρώ και 1.500. Όταν το ίμιση του μισού του θα πηγαίνει για τις ανάγκες του ενοικίου και της διαβίωσής του. Έτσι. Και παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν λυθεί το οικονομικό, δεν θα δούμε τίποτα, καμία άσπρη μέρα. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ ευχαριστώ. Δεσμευόμαστε ότι θα ψάξουμε αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ και χαιρετούμε. Τα χαιρετήματά μας στη Σιτία. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.